Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Να έχουμε ένα καλό Σαββατοκύριακο που θα είναι καλό. Έχετε φύγει και περισσότερο δηλαδή. Καλοκαιράκι έξω, μια χαρά. Μην ξεχάσετε, σε λίγες ώρες, πρέπει να γυρίσετε τα ρολόγια σε μια ώρα πίσω. Μπαίνουμε στην χειμερινή, στο χειμερινό ωράριο, που σημαίνει ότι πρέπει να πάμε πίσω αντί για μπροστά. Κερδίζουμε δηλαδή μια ώρα ύπνου το πρωί και καλά. Έχουμε την κυρία Νεμοδουρά σήμερα κοντά μας. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Και καλή επιστροφή σε αυτούς που έχουν φύγει. Να προσέξουν λιγάκι. Ελπίζω να προσέξουν. Λοιπόν, εχθές, επέντευτου όχι, χαιρόμουν όλη αυτή την ιστορία. Οι παρελάσεις, ελληνικές σημαίες, Θούρια, η Βέμπο του 40. Το όχι που είπε ο Μεταξάς. Μια νίκη στο φασισμό ουσιαστικά από μια κυβέρνηση η οποία από έναν άνθρωπο ο οποίος ακουμπούσε τον φασισμό. Έχει σημασία όμως πριν το όχι το περίφημο. Όμως 82 χρόνια μετά, το 2022, ο φασισμός χτυπάει την πόρτα μας και πάλι. Μυρίζει φασισμό. Μυρίζει φασισμό στην Ιταλία. Μυρίζει φασισμό στη Γαλλία με τη Λεπέν. Μυρίζει φασισμό στην Ουγγαρία με τον περίφημο Ούρμπαν. Ουσιαστικά και φασισμό είχαν και στην Αμερική μέχρι που ήταν ο Τραμπ και τώρα από ό,τι φαίνεται θέλει να ξαναγυρίσει. Το λέω αυτό διότι για μένα ναι, η επέτη δεν είναι μόνο για τα ρατατζούμ και χορούς και τραγούδια. Είναι οι μέρες που χρειάζεται να προβληματιζόμαστε λιγάκι, να σκεφτόμαστε τι κάναμε, τι δεν κάναμε. Πού πάμε, πού υποχωρήσαμε, πού προχωρήσαμε. Και μια τέτοια μέρα ήταν χθες για μένα. Και γι' αυτό μιλάω σήμερα ότι χτυπάει την πόρτα μας ο φασισμός, για να έχουμε και λίγο το νου μας. Εξάλλου, ένας από τους σημαντικότερους Αμερικανούς πολιτικούς φιλοσόφους, ο Μάικλ Βέλτσερ, είπε στα νέα σε μια συνάντησή του, πολύ ενδιαφέρουσα, 10 μέρες πριν τις ενδιάμεσες εκλογές του Αμερικάνικου Κογκρέσου. Δηλαδή σε 10 μέρες θα γίνουν εκλογές για το Κογκρέσο και ο Τραμπ θέλει να ξαναγυρίσει. Λέει λοιπόν ο Βόλτσερ, ανησυχώ πολύ όχι για ένα εμφύλιο πόλεμο στις ΗΠΑ, τουλάχιστον όχι τώρα, ανησυχώ όμως για μια αποφασιστική μετατόπιση προς τα δεξιά που αρχίζει να μυρίζει φασισμό. Γι' αυτό έλεγα λίγο πριν ότι μυρίζει φασισμό. Ευτυχώς αυτό δεν υπάρχει στη χώρα μας, στην Ελλάδα. Γλιτώσαμε τη Χρυσή Αυγή. Όλα τα άλλα δεν προχωράνε. Όμως ας έχουμε το νου μας, γιατί και εμείς στα 10 μήνες έχουμε εκλογές και δεν είναι άσχημο να σκεφτόμαστε αυτό που σας λέω τώρα, ότι μπορεί να μας χτυπάει κάποια στιγμή και εμάς την πόρτα μας ο φασισμός. Τελεία. Πάμε παρακάτω. Σήμερα προφυλακίστηκε και αυτή η κοπέλα, η γυναίκα, η οποία έλουσε με ένα καυστικό υγρό τον πρώην σύζυγό της. Μια περίεργη ιστορία. Αυτή λέει ότι με απειλούσε, με έδερνε, πήγε να με βιάσει, εγώ για άμυνα. Άλλοι λένε ότι υπάρχει και ένα τρίτο πρόσωπο που τον κάλεσε αυτόν στο ξενοδοχείο που έμενε η κοπέλα, μιλώντας του για μια έτσι πολυμελή ερωτική συνάντηση μεταξύ δύο γυναικών και αυτού του ανθρώπου που δέχτηκε το καυστικό υγρό. Συνήγορος της 37χρονης είναι ο ποινικολόγος ο κύριος Απόστολος Λίτρας, ο οποίος ήταν εκεί στην Κρήτη και είναι στο τηλέφωνο μας τώρα. Καλησπέρα κύριε Λίτρα. Καλησπέρα σας. Τι ισχυρίστηκε στην απολογία σας, στην απολογία της η πελάτησά σας, η κοπέλα? Ότι δεχόταν γενικά κακοποίηση από το συγκεκριμένο, ότι μάλιστα τη συγκεκριμένη μέρα την βίασε, διότι έγινε παρά τη θέλησή της, ότι τη χτύπησε και ότι αμυνόμενη και επειδή τον φοβότανε, είχε μαζί της το καυστικό υγρό το συγκεκριμένο σε μικρή ποσότητα και το πέταξε. Με ποιο σκεπτικό την προφυλακίσαν, δηλαδή γιατί την στείλαν στη φυλακή? Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή η δικογραφία ήταν λιπέστατη. Δεν έχει δώσει κατάθεση ούτε το θύμα, ούτε τα ιατρικά του θύματος έχουμε
να δούμε σε τι βαθμό είναι οι βλάβες τις οποίες έχει υποστεί. Οπότε νομίζω ότι ήταν λογικό επακόλουθο στην παρούσα φάση να προφυλακιστεί. Ναι. Θα ζητήσετε ψυχιατρική της εξέταση? Όχι. Διαβάζουμε περίεργα πράγματα για μηνύματα που έστελνε και απειλούσε κλπ. Δεν θα ζητήσετε ψυχιατρική εξέταση καθόλου? Ωραία. Είχε πολλά χρόνια διαφορά με τα αδέρφια του σύζυγου της, οι οποίοι δεν την θέλανε, με αποτέλεσμα να έχουν δημιουργηθεί εντάσεις μεταξύ τους, να έχει υποβάλει μήνυση στον αδερφό, τα οποία όλα προχωρήσαμε ενώπιον της κυρίας των αδερφίας. Πιστεύετε ότι, γιατί η ίδια ισχυρίζεται ότι κινδυνεύει και η ζωή της, πιστεύετε ότι υπάρχει τέτοιο θέμα, γιατί στην Κρήτη τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά από ότι... Κοιτάξτε, να σας πω την αλήθεια. Παρότι, ξέρετε, σε εμάς που δεν ζούμε εκεί, ενδεχομένως να μας φαίνονται λίγο ξένα και περίεργα αυτά τα πράγματα, αλλά πραγματικά φοβάται για Βεντέτα. Πραγματικά το εννοούσε ότι... τις μέρες τις οποίες δεν είχε παραδοθεί, αυτές τις δύο μέρες που την ψάχνανε, ότι κρυβότανε γιατί φοβότανε, και το είπε και πάρα πολλές φορές και στον κύριο εισαγγελέα του φοβάται. Τώρα, σε ποια κατάσταση... Να σας θυμίσω ότι ο σύζυγός της έχει καταδικαστεί για πολύ σοβαρά δικήματα, έτσι, σε πολυετή ποινή κάθριξης. Έμεινε στη φυλακή νομίζω 7-8 χρόνια με μια ποινή περίπου 35 ετών. Έχει βαρύ ποινικό μητρό. Για πες μου κάτι άλλο. Σε ποια ψυχολογική κατάσταση είναι η ίδια? Έχει καταλάβει τι έχει κάνει? Έχει συνείδηση τι συνέβη και τι κάνει? Κοιτάξτε, έχει καταλάβει. Αυτό βέβαια που έλεγε συνέχεια είναι ότι δεν είχε καμία απολύτως πρόθεση ούτε καν να τον βλάψει. Μάλιστα είπε ότι το συγκεκριμένο υγρό το είχε προμηθευτεί για καθαριότητα κάποιων μηχανημάτων που έχουν μαζί με τον πατέρα της, και ότι το είχε μαζί της για άμυνα. Θα πάει για κακούργημα προφανώς, ε? Εννοείται. Εννοείται ότι είναι κακούργημα. Κλείνοντας, θέλω να πείτε τη δική σας άποψη. Τι πιστεύετε για αυτή την υπόθεση και για αυτή την κοπέλα? Βέβαια, συνήγορος είσαστε, αλλά... Κοιτάξτε, εγώ θέλω να σας μιλήσω γενικά. Μιλάμε, καταρχάς, όταν δύο άνθρωποι λύνουν τις διαφορές τους με τέτοιο τρόπο, αντιλαμβάνεστε ότι εννοείται πως δεν συμφωνώ. Mm-hmm. Από εκεί και μετά, όμως, επειδή το δέχτηκα και σαν ερώτηση από πολλούς συναδελφούς σας, θέλω να σας πω ότι μια γυναίκα, η οποία, όταν είναι κακοποιημένη, μη μας κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση γιατί δεν φεύγει από αυτή τη σχέση και παραμένει εκεί. Βέβαια είναι δουλειά ψυχολόγων και ψυχιάτρων να το αναλύσουν, αλλά το έχουμε δει πολλές φορές κακοποιημένες γυναίκες να παραμένουν με τους συντρόφους που τις κακοποιούν δυστυχώς. Ξέρετε πολύ καλά ότι η κακοποίηση πρέπει να αποδειχθεί με ιατροδικαστική γνωμάτευση. Υπάρχει τέτοια γνωμάτευση στα χέρια της κοπέλας? Όχι. Δεν υπάρχει, και μάλιστα και στο παρελθόν δεν είχε κάνει μήνυση, διότι δεν ήθελε να εκποχιαστεί η κατάσταση. Αλλά από εκεί και μετά, ξέρετε, υπάρχουν μάρτυρες και λίγο πολύ τα θέματα σε μια κλειστή κοινωνία όπως στην Κρήτη τα γνωρίζουν όλοι. Mm-hmm. Σωστό. Είχε υποβληθεί αίτηση διαζυγίου? Είχαν συμφωνήσει για διαζύγιο, το οποίο δεν είχε προσέλθει να υπογράψει ο πρώην σύζυγός της. Και κάτι να ρωτήσω. Ναι. Το υλικό το οποίο χρησιμοποιήθηκε είναι ένα χημικό προϊόν το οποίο έχει νόμιμη άδεια κυκλοφορίας? Κοιτάξτε, αυτό που είπατε με απασχόλησε. Ναι. Αυτό που είπατε με απασχόλησε και εμένα. Έχει γίνει πάντως παραγγελία μέσω διαδικτύου με τιμολόγιο που της έφτασε κανονικά, δηλαδή στον πατέρα της, και το παρέλαβαν. Άρα έτσι όπως το αναφέρετε κι εσείς, αντιλαμβάνεστε ότι προφανώς μιλάμε για μια νόμιμη αν μη τι άλλο διαδικασία. Τώρα την περιεκτικότητα
που είχε και τι προϊόν ακριβώς ήταν κλπ. Δεν μπορώ να το γνωρίζω. Ξέρω πάντως ότι η πρόθεσή της ήταν να το έχουμε ως καθαριστικό και αντισκουριακό. Μάλιστα προσκόμισε και κάποιες φωτογραφίες για το τι πράγματα θέλανε να καθαρίσουν κλπ. Προφανώς και μιλάμε για ένα ισχυρό χημικό, έτσι. Προφανώς. Κύριε Δημητρά, ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Γεια σας. Ναι, είναι μια ιστορία που πρέπει να φωτιστεί, γιατί εδώ πέρα υπάρχουν αντιφατικά πράγματα. Η κοπέλα λέει ότι την κακομεταχειριζόταν, την έδερνε, την βίαζε και ρώτησα ότι αυτά πρέπει να αποδεικνύονται. Δεν είναι στην κουβέντα να λέει κάποιος αυτός με κακοποιεί, πρέπει να το αποδεικνύει. Δεν υπάρχει ιατρική γνωμάτευση, δεν υπάρχει ιατροδικαστική γνωμάτευση. Άρα θα είναι δύσκολο να στηριχθεί ο κύριος Λίτρας επάνω στο επιχείρημα αυτό, ότι με κακοποιούσε, άρα κάποια στιγμή του πετάγει το βιτριόλι. Τι ήταν αυτό? Κύριε Χαρδαβέλα, εδώ πέρα αποδεικνύεται ότι αντί να προσφύγει η παθούσα μέχρι τώρα στις υπηρεσίες που έπρεπε να έχει προσφύγει, πήγε να κάνει αυτοδικία, πήγε να κάνει άμυνα, πήγε να κάνει, πάντως έχασε το δίκιο της με αυτόν τον τρόπο, κατά το κοινό λεγόμενο. Βέβαια αυτό δεν πρέπει να κάνει με τίποτα, να δώσουμε δικαιολογία. Όχι, δεν υπάρχει. Σε οποιαδήποτε, δεν υπάρχει περίπτωση. Για αυτό που τα οποία υφίσταται, τις κακοποιήσεις που υφίσταται ένας μεγάλος αριθμός γυναικών. Το ένα παράδειγμα να μην φανεί, να μην πάει απέναντι σε αυτά κυρίως, τα οποία ζούμε. Και κυρίως επειδή από ό,τι μαθαίνω είναι μια δύσκολη οικογένεια. Ο Παθών έχει μια περίεργη οικογένεια, ο Παθών, και ο ίδιος, όπως ακούσατε, έχει και 35 χρόνια φυλακή πάνω του. Μην συνεχιστεί αυτή η ιστορία και εξελιχθεί σε βεντέτα και πρέπει να καθαρίσουμε την κοπέλα κλπ. Ό,τι έγινε, έγινε. Η δικαιοσύνη γι' αυτό είναι να γίνει καλά και ο άνθρωπος, γιατί έτσι έχει δεχτεί στο δεξί του μέλλον, έχει καταστραφεί το πρόσωπό του. Δεν μπορεί να δει και έχει καταστραφεί όλο το σύστημα. Το παιδί είναι νέος άνθρωπος, είναι κρίμα δηλαδή. Το θέμα αυτά, βέβαια, αυτό δεν θα πρέπει να καλύψει, κύριε Χαρδαβέλα, αυτό το δράμα το οποίο ακούμε, βλέπουμε, με την κακοποίηση των παιδιών. Α, ναι. Το δεν οποίο είναι. Δεν θα πρέπει μεγάλη να πώς καλύψει. Σωστό. Και να δώσει, ξέρω εγώ, άφηση. Και μια κυρία Ανεμοδουρά αναφέρει την κακοποίηση των παιδιών. Έχω ετοιμάσει ένα θέμα και ελπίζω να έχουμε σε λίγο τον κύριο Καλιακμάνη, τον πρόεδρο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νοτιοανατολικής Αττικής. Έχω επικοινωνήσει μαζί του από το μεσημέρι και είπαμε να μιλήσουμε σήμερα το βράδυ. Γιατί? Διότι δυστυχώς σε ένα κομμάτι της αστυνομίας υπάρχει μια σκοτεινή πλευρά. Κακοποιούνται άνθρωποι σε αστυνομικά τμήματα, σε κάποια αστυνομικά τμήματα. Και να ξεκινήσω από αυτή την το βιασμό μιας κοπέλας στο αστυνομικό τμήμα της Ομόνιας. Η αστυνομία κάνει καλά το έργο της. Δεν μπορούμε να πούμε τίποτα διαφορετικό. Και συλλήψεις κάνει ανθρώπων παρανόμων και παρεμβαίνει πολλές φορές που δημιουργούνται προβλήματα μεταξύ πολιτών. Θα έλεγα λοιπόν ότι κάνει καλά τη δουλειά της. Εξαιρέσεις. Στη συντριπτική πλειοψηφία της. Οι εξαιρέσεις δημιουργούν. Υπάρχει το λοιπόν το ένα ζήτημα το οποίο χαλάει και όλη την εικόνα. Αυτό είναι το κακό. Δηλαδή, με ένα περιστατικό, αμέσως εύκολα μπορούμε να πούμε οι κακοί μπάτσοι που σπέρνουν ναρκωτικά, που δέρνουν τον κόσμο κλπ. Δεν είναι έτσι. Αλλά υπάρχει αυτό το κομμάτι το άρρωστο. Και μάλιστα έχω εδώ πέρα μία έκθεση του Εθνικού Μηχανισμού Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας, η οποία λέει ότι συχνά ο οργανισμός αυτός, όπου πηγαίνουν εκθέσεις για τέτοιες παραβάσεις, παραβατικές συμπεριφορές μέσα στα αστυνομικά τμήματα, συχνά επιστρέφει τις υποθέσεις αυτές ο Εθνικός Μηχανισμός Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας, καθώς λέει οι διοικητικές εξετάσεις κρίνονται ανεπαρκείς. Οι περισσότερες αναπομπές, το 60%, αφορούν περιστατικά προσβολής της σωματικής ακεραιότητας ή υγείας του αναφερομένου, λέει ο συνήγορος του πολίτη, ο κ. Ανδρέας Ποτάκης. Είναι ένα πολύ κρίσιμο ζήτημα.
να έχεις την αίσθηση ότι άμα σε παγλαρώσουν κατά το κοινό λεγόμενο, αν σε πιάσουν και σε πάνε στο τμήμα, μπορεί να σε δίνουν ή μπορεί να βιοπραγμίσουν για σένα. Ναι. Στο αίσθημα λέει ατιμωρησίας στέκεται και ο καθηγητής συνταγματικού δικαίου και πρώην επικεφαλής της Επιτροπής για τη Διερεύνηση της Αστυνομικής Βίας, ο κ. Νίκος Αλιβιζάτος, ο οποίος τι λέει: μεταξύ των αστυνομικών επικρατούν η συναδελφική αλληλεγγύη και η αλληλοκάλυψη. Τα περιστατικά αστυνομικής βίας στην Ελλάδα δεν απογούν τόσο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Εκεί όμως που υπάρχει μεγάλη διαφορά είναι στην απόδοση ευθυνών, η οποία χαρακτηρίζεται από ελλειπή έρευνα και απαράδεκτες καθυστερήσεις, λέει ο κύριος Αλιβιζάτος. Θα ήθελα να το κουβεντιάσουμε αυτό το θέμα με τον κύριο Καλιακμάνη. Τον έχουμε? Δεν τον έχουμε τον κύριο Καλιακμάνη, λυπάμαι. Είχα συνοηθεί μαζί του να βγεις. Ναι. Σε λίγο θα τον έχουμε. Οπότε να μείνουμε λιγάκι στο στούντιο και μάλλον να πάμε να μιλήσουμε με τον πτέρυχο της αποστρατεία. Τον έχουμε τον κύριο Ιατρίδη. Κύριε Ιατρίδη, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Τον κύριο Ιατρίδη τον θέλω να επικοινωνήσουμε σήμερα, γιατί πραγματικά μας συγκίνησε όλους η φωνή του Γιακουμή, του πιλότου που ήταν πάνω στο F-16 χθες, που είπε αυτά τα ωραία λόγια για την επέτειο. Μας συγκίνησε και επειδή... Και έδωσε ελπίδα. Έδωσε ελπίδα. Και επειδή έχω κάνει και ειδικό ρεπορτάζ παλαιότερα για την τηλεόραση, πηγαίνοντας στην Κάριστο, όπου υπάρχει μια πτέρυγα μάχης, και μίλησα με τα παιδιά αυτά και διαπίστωσα το σθένος τους, την αγάπη τους στην πατρίδα, το ότι είναι έτοιμοι να θυσιαστούν κάποια στιγμή, οποιαδήποτε στιγμή, εκεί πάνω στους ελληνικούς ουρανούς που κυνηγάνε τους Τούρκους, όπου είναι όλοι το 24ωρο έτοιμοι, ντυμένοι με τις φόρμες τους, να μπουν στο αεροπλάνο και να φύγουν αμέσως να πάνε να χειτήσουν τους Τούρκους. Θέλω να μιλήσω με τον κύριο Ιατρίδη, τον πτέρυχο να αποστρατεί, ο οποίος έχει αυτή την εμπειρία, τα έχει ζήσει αυτά τα πράγματα. Καλησπέρα, κύριε Ιατρίδη. Καλησπέρα σας. Θέλω να ρωτήσω, τι σημαίνει αναχέτηση, τι γίνεται στις αναχαιτήσεις? Γιατί εγώ όμως ακούω οι αναχαιτήσεις τουρκικών αεροπλάνων κλπ. Ξέρει ότι πετάνε κάποια δικά μας και τους κυνηγάνε, αλλά δεν έχουν, το ξέρω γιατί έχω κάνει το ρεπορτάζ, αλλά δεν έχουμε την εικόνα του τι σημαίνει η αναχέτηση. Από τη στιγμή δηλαδή που το ραντάρ, το ελληνικό ραντάρ θα πιάσει είσοδο τουρκικών αεροπλάνων στον ελληνικό εναέριο χώρο, τι γίνεται? Κοιτάξτε, από τη στιγμή που ένα τουρκικό αεροπλάνο, αυτός είναι ο εχθρός μας, κακά τα ψέματα, αυτή είναι η αλήθεια δυστυχώς, και είναι και μια διαρκή απειλή. Από τη στιγμή λοιπόν που τουρκικά αεροσκάφη απογειώνονται καθημερινά, εσκεμένα, και προσεγγίζουν το FIR της Ελλάδος, τότε δίνεται άμεση κινητοποίηση, δίνεται απογείωση και κατεύθυνση προς τον στόχο. Δηλαδή είναι μια διαδικασία να προσεγγίσω το εχθρικό αεροσκάφος, να το αναγνωρίσω τι τύπος είναι, τι όπλα φέρει ή αν φέρει όπλα, και στη συνέχεια με τις κινήσεις μου να τον κάνω να φύγει, να τον αποτρέψω. Εάν τώρα η διαδικασία αυτή, που είναι μια κανονική δικασία, δεν την ακολουθήσει, δεν φύγει δηλαδή ο αντίπαλος και θέλει να εμπλακεί, τότε η διαδικασία αυτή εξελίσσεται σε αερομαχία, προκειμένου σε αυτή τη φάση την εικονική, θα λέγαμε, να δει ο αντίπαλος τις αντιδράσεις σου, τους ελιγμούς σου, και βεβαίως ο στόχος είναι να μπεις στην ώρα 6 σύμφωνα με τους δείκτες του ορολογίου, όπου θα έχεις το πλεονέκτημα, να τον έχεις δηλαδή μπροστά, ούτως ώστε σε οποιαδήποτε κίνησή του να είσαι έτοιμος να τον καταρρίψεις, είτε με βλήμα, το οποίο ακολουθεί τα καυσαέρια, τη θερμική ακτινοβολία δηλαδή, ή ακόμη και με πυροβόλα. Βέβαια τα σύγχρονα αεροσκάφη και το F-16, αν θέλετε πολύ περισσότερο το Rafale, αλλά και το Viper, ειδικά το Rafale Meteor, δεν χρειάζεται να εμπλακείς
σε κλειστή αερομαχία, όταν έχεις τον πύραυλο το μέτρο που μπορείς να τον καταρρύψεις από τα 150 χιλιόμετρα. Οπότε αλλάζει η φιλοσοφία της μάχης και αυτό είναι που τρέμουν οι Τούρκοι. Τώρα, όταν αυτό λέμε η σκυλομαχία είναι το dog fight, το γνωστό. Είναι η κλειστή αερομαχία, η ελιγμή που κάνουμε ο καθένας να πάρει το πλεονέκτημα προσπαθώντας σε πραγματική κατάσταση να καταρρύψει τον αντίπαλο. Είναι αυτό που λέμε τον λοκάρι και είναι έτοιμο να τον ρίξει αν δεν υπακούσει. Ακριβώς. Να βάλεις το σκοπευτικό επάνω, να το λοκάρεις και στη συνέχεια να πατήσεις τη σκανδάλη, να φύγει το όπλο και να πάει στο στόχο. Πετάνε κατά ζευγάρια τα αεροπλάνα μας. Πάντοτε. Πάντοτε. Να υπάρχει αλληλοϋποστήριξη. Σε αυτό το περίφημο Redness, από ό,τι θυμάμαι, είναι ένα μικρό χρονικό διάστημα που πρέπει να φύγει ο πιλότος από το κατάλημά του, να τρέξει, να μπει στο αεροπλάνο και να φύγει. Σε πόσο διάστημα γίνεται? Κοιτάξτε, αυτό? Κοιτάξτε, υπάρχει η ετοιμότητα των 30 λεπτών, υπάρχει των 15, των 5 και των 2. Των 2 λεπτών σημαίνει ότι είσαι μέσα στα αεροπλάνο. Με τους κινητήρες αναμένους, δηλαδή τους έχεις εκκινήσει και είσαι ανά πάσα στιγμή έτοιμος με το που θα δώσει την απογείωση να φύγεις και να απογειωθείς. Το 5 λεπτών είσαι δίπλα στο οίκημα, στα ρέντινες, τρέχεις αμέσως και μέσα σε 5 λεπτά πρέπει να απογειωθείς. Αυτό που είπατε πριν από λίγο, ότι είσαι μέσα στο αεροπλάνο, υπάρχουν περιπτώσεις τέτοιες που οι πιλότοι μένουν μέσα στο αεροπλάνο και ναι, περιμένουν? Κοιτάξτε, βεβαίως. Όταν καμιά φορά δίνει ετοιμότητα των δύο, όταν βλέπει ότι υπάρχουν είσοδοι τουρκικών αεροσκαφών, ναι, δίνει τότε το σύνθημα, θα λέγαμε, και ρίχνει την ετοιμότητα από τα 5 λεπτά στα 2, που σημαίνει ότι πηγαίνουν οι χειριστές, περιμένουν με αναμένους κινητήρες και περιμένουν να πάει στιγμή τις οδηγίες για να απογειωθούν. Πώς ζουνε αυτά τα παιδιά, αυτοί οι νέοι άνθρωποι? Κοιτάξτε, επειδή κάναμε πολλά ρέντινες και στη Σκύρο και στη Λίμνο και στη Σαντορίνη και στο Καστέλι, παντού, είναι μια κατάσταση την οποία τη συνηθίζεις. Βεβαίως είναι μια κατάσταση δύσκολη. Ανά πάσα στιγμή πρέπει να είσαι έτοιμος για να απογειωθείς και να πας να αναχαιτήσεις τον αντίπαλο, που καμιά φορά, άσχετα τι συμβαίνει, καμιά φορά δεν ξέρεις πως ο Τούρκος πιλότος, ο νέος πιλότος, ο οποίος όταν λοκάρεται τρέχει, πανικοβάλλεται και εκνευρίζεται, πώς μπορεί να συμπεριφερθεί. Χρειάζεται οπωσδήποτε εκπαίδευση, χρειάζεται επαγγελματισμός και χρειάζεται μεγάλη προσοχή. Αυτό το έχουν οι πιλότοι, γι' αυτό εκπαιδεύονται στην ειρήνη, για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις ενός πολέμου, μιας μάχης, αν και εφόσον και ευχόμαστε ποτέ να μην συμβεί. Πάντως έχει σημασία ότι μέχρι τώρα, εκτός από μια-δύο περιπτώσεις όπως του αείμνηστου Ηλιακή που έπεσε τα ρομπλά. Και του Σιαλμά. Ακριβώς, και του Σιαλμά. Δεν έχουν συμβεί. Ενώ καθημερινά έχουμε τέτοιες σκυλομαχίες στον ουρανό του Αιγαίου. Δεν έχει συμβεί ακόμη το αποτρόπαιο να ρίξουν αεροπλάνο εκείνοι ή εμείς και να πάμε, όχι, σε ένα θερμό επεισόδιο. Όχι, κύριε Χαραβαλά, δεν έχει γίνει. Αυτό σημαίνει ότι ο επαγγελματισμός των Ελλήνων είναι σε υψίστη, ας το πούμε, σε ύψιστο επίπεδο. Είναι καλά εκπαιδευμένοι, είναι ψύχρεμοι, διατηρούν την ψυχραιμία τους. Γι' αυτό εκπαιδευόμαστε και βεβαίως ανά πάσα στιγμή, και να μην πω ότι σε όλες τις περιπτώσεις πάντοτε τα ελληνικά αεροπλάνα, οι Έλληνες πιλότοι έχουν το τακτικό πλεονέκτημα. Αλλά πρέπει να επισημάνουμε όμως ότι μια αερομαχία, επειδή γίνεται κάτω από δύσκολες συνθήκες, είτε με περιορισμένη ορατότητα, είτε με σύννεφα, είτε με πολύ υψηλές ταχύτητες, είτε με πολύ χαμηλές ταχύτητες, ακόμη και σε χαμηλά ύψη, με πολλά G, είναι ανά πάσα στιγμή επικίνδυνο να υπάρξει ένα ατύχημα. Σωστό. Άρα λοιπόν είναι δύσκολες και επικίνδυνες αυτού του είδους οι αερομαχίες. Να ρωτήσω, ναι, κάτι. Πόσο μπορεί να εμπλακούν όταν γίνονται αυτές οι αερομαχίες, δεν κυκλοφορείς σε αυτό τον ένα αέριο χώρο και αεροπλάνα που μεταφέρουν κόσμο επιβατικά, υπάρχει πρόβλημα? Τι γίνεται, γιατί πραγματικά... Υπάρχει το control, ναι, που καθορίζεται στην κυκλοφορία και στα ύψη που γίνονται
Δεν υπάρχει τέτοια κυκλοφορία. Και όταν υπάρξει τέτοια κυκλοφορία, ειδοποιείται το αεροσκάφος ή τα αεροσκάφη να αποφύγουν τέτοιου είδους, ας το πούμε, πτήσεις κοντά σε πολιτικά αεροσκάφη. Άρα γίνονται πιο κάτω. Και κάτι ακόμα, αν επιτρέπετε. Δεν υπάρχει δυνατότητα, όταν σηκώνεται, όταν μπαίνουν, πριν μπουν στον ελληνικό εναέριο χώρο, δεν τους πιάνουν τα ραντάρ ότι έχουν... Βεβαίως. Επομένως υπάρχει και αυτό το πλεονέκτημα του χρόνου. Το ραντάρ σε ενημερώνει. Ωραία. Και δίνει την απογείωση, την ετοιμότητα των 5, των 2 και την απογείωση προκειμένου να πας να αναχαιτήσεις. Από την άλλη όμως ποιο είναι, οι Τούρκοι έχουν μέσα εισαγωγικά ένα πλεονέκτημα, επειδή τα νησιά βρίσκονται πλησίον της Τουρκίας, έτσι, είναι... Άμεσα μπορεί να μπουν και να βγουν μέχρι ότου φτάσουν τα αεροσκάφη είτε από τη Λίμνο είτε από τη Σκύρο, πάνω Φερρυππίν από τη Σάμο ή από την Μυτιλίνη, για να τους αναχαιτήσουν. Οπότε μερικές φορές το κάνουν και σχεμένα για να μας κουράσουν, να μας εκνευρίσουν, να μας δημιουργήσουν πρόβλημα, αν θέλετε και κόστος ακόμη. Γιατί οι πτήσεις αυτές κοστίζουν. Οπότε για να φτάσεις από τη Σκύρο μέχρι τη Μυτιλίνη θέλεις το λιγότερο 10 λεπτά. Σε αυτό το χρόνο ο Τούρκος μπαίνει μέσα και βγαίνει με μεγάλη ταχύτητα. Μερικές φορές. Όταν λέτε μερικές φορές επιδιώκει την εμπλοκή. Όταν λέτε κοστίζουν αυτές οι πτήσεις, τι κοστίζουν? Δηλαδή μια πτήση αναχέτησης, η οποία κρατάει, ξέρω εγώ, μισή ώρα, πόσο κρατάει? Θα σας πω το εξής. Μια πτήση ενός F-16 μιας ώρας κοστίζει περίπου 8.000 ευρώ. Μάλιστα. Μία πτήση ενός Ραφάλ μιας ώρας κοστίζει 16 με 18.000 ευρώ. Μία πτήση ενός F-35 μιας ώρας κοστίζει 30 με 35.000 ευρώ. Πολλά, πάρα πολλά. Συνομιλία γίνεται μεταξύ των αεροσκαφών? Μεταξύ των ελληνικών αεροσκαφών βεβαίως γίνεται. Μεταξύ Ελλήνων και Τούρκων όχι. Όχι, είναι σε άλλη συχνότητα. Έχετε όμως, άλλη συχνότητα. Έχετε όμως οπτική επαφή μαζί τους, δηλαδή τον βλέπεις? Αποκτάς οπτική επαφή, καταρχάς τον λοκάρεις με το ραντάρ και τον παρακολουθείς. Ναι. Και στη συνέχεια τον πλησιάζεις για να δεις τι τύπος είναι, αν έχει όπλα ή όχι, οπότε αρχίζεις και αποκτάς οπτική επαφή. Mm-hmm. Γιατί αν δεν έχεις οπτική επαφή δεν εμπλέκεσαι. Μας. Είναι επικίνδυνο. Κατάλαβα. Τώρα... Πόση διαφορά προκύπτει μεταξύ Ελλάδας-Τουρκίας με την απόκτηση των Ραφάλ και των F-16 από την Ελλάδα και τον αποκλεισμό της Τουρκίας από αυτά τα σύγχρονα αεροπλάνα? Κοιτάξτε, θα πρέπει να πούμε κάποια πράγματα. Πάντοτε, κυρία Χαρδαβέλα, η Τουρκία υπερήχε ποσοτικά, έτσι. Ποιοτικά όμως ποτέ δεν υπερήχε. Και δεν το λέω τώρα με τα Ραφάλ και τα Βάιπερ, το λέω και στη δεκαετία του 80, όταν η Ελλάδα είχε τα Φάντομ, που τα είχε βέβαια η Τουρκία, δεν είχε όμως τι η Τουρκία. Δεν είχε Α7, που ήταν ένα καταπληκτικό αεροπλάνο της εποχής του, υπερσύγχρονο, με τρομερά συστήματα. Δεν είχε το Μιράζ το F1 παλαιότερα, όπως και το Μιράζ 2000. Όταν κάτι δεν έχεις και δεν το ξέρεις, σου δημιουργεί μεγάλη ανησυχία και φόβο. Άρα ποιοτικά υπερήχαμε. Όπως επίσης, κύριε Χαρδαβέλα, η Τουρκία δεν έχει το σκάλπ, τον πύραυλο αέρος εδάφος, το οποίο μπορεί να φτάσει και τα 500 χιλιόμετρα και το οποίο φέρεται από τα Μιράζ 2000-5, όπως και με τα Ραφάλ. Mm-hmm. Όπως και το Εξοσέτ, που είναι αντιπλοϊκός πύραυλος και έχει μία εμβέλεια πάνω από 120 χιλιόμετρα. Επομένως όλα αυτά σου δίνουν ένα πλεονέκτημα. Και το Ραφάλ, επειδή είναι ένα αεροπλάνο το οποίο αφενός δεν το έχει η Τουρκία, αλλά είναι το καλύτερο αεροπλάνο στον κόσμο αναχέτησης αυτή τη στιγμή, και με τα όπλα που φέρει, γιατί τη διαφορά την κάνει πέραν από τα συστήματα, το ραντάρ που έχει ηλεκτρονική σάρωση, το Spectra που είναι ένα σύστημα αυτοπροστασίας που τυφλώνει ακόμη και τα ραντάρ των εχθρών, έχει το Meteor. Ο Meteor είναι ο μοναδικός πύραυλος στον κόσμο που έχει εμβέλεια που με μεγάλη ακρίβεια πάνω από 150 χιλιόμετρα. Mm. Άρα αυτό σου δίνει ένα τακτικό πλεονέκτημα, μία υπεροχή. Δεν χρειάζεται να εμπλακείς σε κλειστή αερομαχία. Μπορεί να αναγνωρίσεις τον Τούρκο από απόσταση 100-120-150 χιλιόμετρα, να τον λοκάρεις και να τον καταρρύψεις. Μάλιστα.
Και έχει και ανθρώπινο δυναμικό διαφορετικό. Μετά, και το ανθρώπινο δυναμικό παίζει, που παίζει πάρα επίσης, πολύ μεγάλο ρόλο. Και το, και το αίτιο, και το αίτιο. Άλλο είναι να εισβάλλεις και άλλο να μείνεις. Έτσι. Κυρία Νεμοδωρά, το είπατε πολύ σωστά. Και εκεί υπερέχουμε. Έχουμε και το ηθικό πλεονέκτημα. Και μην ξεχνάμε, η Τουρκία αυτή τη στιγμή έχει ένα άλλο μειονέκτημα. Δεν έχει έμπειρους πιλότους, δεν έχει εκπαιδευτές, έχει Πακιστανούς. Ο Πακιστανός, όπως και να το κάνουμε, δεν θα έρθει να πολεμήσει για την Τουρκία. Θα κοιτάξει πώς θα διασωθεί ο Πακιστανός πιλότος. Οι Έλληνες όμως θα πολεμήσουν για την πατρίδα τους, για την οικογένειά τους, για τα παιδιά τους, για τους Έλληνες. Αυτό είναι κάτι πατρίδα που δίνει το πλεονέκτημα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία μας, κύριε Πτέραρχε. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Και θα επιστρέψω, κύριε Γιώργη, στο προηγούμενο θέμα που έλεγα λίγο πριν, για την σκοτεινή πλευρά, ευτυχώς μικρή πλευρά, της αστυνομίας, γιατί έχω πάρα πολλά παράπονα. Θα επιμείνω και θα επιστήσω την προσοχή σας, λέγοντας ότι έχουμε μια καλή αστυνομία που κάνει καλή δουλειά στη συντριπτική της πλειοψηφία, αλλά υπάρχει ένα μικρό σκοτεινό κομμάτι που πρέπει να χτυπηθεί. Γιατί? Γιατί αυτό το μικρό σκοτεινό κομμάτι αλλάζει όλη την εικόνα που έχει η αστυνομία και είναι κάτι που πρέπει να το δούμε. Έχουμε λοιπόν επικοινωνία, επαφή αυτή τη στιγμή με τον κύριο Καγλιαμάνη. Καλησπέρα, κύριε Καγλιαμάνη. Καλησπέρα. Ο οποίος είναι πρόεδρος των αστυνομικών υπαλλήλων της Νοτιοανατολικής Αττικής, ένας έμπειρος αστυνομικός. Κύριε Καγλιαμάνη, υπάρχουν καταγγελίες, επίσημες θα έλεγα, ότι υπάρχει ένα αίσθημα τιμωρησίας σε ορισμένους αστυνομικούς, οι οποίοι παραβαίνουν τον νόμο. Και μάλιστα υπάρχει και μία διαπίστωση του Νίκου του Αλιβιζάτου, του καθηγητή συνταγματικού δικαίου και πρώην επικεφαλής της Επιτροπής για την Ερεύνηση της Αστυνομικής Βίας, του Νίκου του Αλιβιζά, το οποίος είπε, το διάβασα λίγο πριν, μεταξύ των αστυνομικών επικρατούν η συναδελφική αλληλεγγύη και η αλληλοκάλυψη. Τα περιστατικά αστυνομικής βίας στην Ελλάδα δεν απέχουν τόσο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Εκεί όμως που υπάρχει μεγάλη διαφορά είναι στην απόδοση ευθυνών, η οποία χαρακτηρίζεται από ελλειπή έρευνα και απαράδεκτες καθυστερήσεις. Συμφωνείτε ή διαφωνείτε με αυτή τη διαπίστωση? Κοιτάξτε να δείτε, καταρχήν να ξεκινήσουμε από αυτό που είπατε, ότι έχουμε μια καλή αστυνομία. Έχουμε εξιχνίες εγκλημάτων. Ναι, καλά ποσοστά στην εξιχνίες εγκλημάτων. Η ελληνική αστυνομία είναι κατέχει από τις πρώτες θέσεις στις εξιχνίες εγκλημάτων στην Ευρώπη. Υπάρχει διαφθορά στην αστυνομία όπως υπάρχει και στην κοινωνία. Συμφωνώ απόλυτα ότι υπάρχει διαφθορά. Άλλωστε, η επιλογή των αστυνομικών γίνεται μέσα από την κοινωνία. Ναι, διαφθορά υπάρχει σε όλη την κλίμακα της κοινωνίας. Δεν μπορεί. Όποιος πει, δηλαδή, αν πω ότι δεν υπάρχει διαφθορά στην αστυνομία, θα κοροϊδεύω τον εαυτό μου όμως, και τους πολίτες. Το θέμα μας είναι το θέμα μας είναι η αυθαιρεσία και το κουκούλωμα κάποιων περιπτώσεων. Αυτό είναι το ζήτημα. Κοιτάξτε, η ελληνική αστυνομία έχει πειθαρχικό δίκαιο. Πέρα από την ποινική διαδικασία, δηλαδή πάντα τρέχει σε όλες τις περιπτώσεις μια πειθαρχική διαδικασία, και φυσικά έχει και τον ελεκτικό μηχανισμό των εσωτερικών υποθέσεων, που πλέον περιλαμβάνει και διερεύνηση υποθέσεων σε όλο τον ευρύ δημόσιο τομέα και επιλαμβάνεται σε κάθε περίπτωση διαφθοράς ή αυθαιρεσίας. Αλληλοκάλυψη φυσικά και δεν υπάρχει. Εμείς οι συνδικαλιστές αστυνομίας πάρα πολλές φορές έχουμε βγει και έχουμε πει ότι για κάποιους αστυνομικούς, ότι αυτοί δεν πρέπει να είναι στην αστυνομία, που λειτουργούν με συγκεκριμένο τρόπο παραβατικό, γιατί ο πολίτης πρέπει να έχει εμπιστοσύνη στην ελληνική αστυνομία. Και είδαμε ότι ο πολίτης έχει εμπιστοσύνη στην ελληνική αστυνομία. Υπάρχει διαφθορά, όχι όμως στα επίπεδα που υπάρχει στον δημόσιο τομέα. Υπάρχουν δύο κρίσιμα ερωτήματα. Το ένα είναι, γίνεται καμία έρευνα για το προσωπικό όταν εμφανίζονται νέοι άνθρωποι που θέλουν να μπουν στην αστυνομία? Το ψάχνουν λίγο ψυχολογικά το ζήτημα, από πλευράς χαρακτήρας, προσωπικότητας κλπ. Το ένα θέμα είναι αυτό. Το άλλο θέμα είναι, εκπαιδεύονται αυτοί οι άνθρωποι πώς θα συμπεριφερθούν σωστά
όχι στον πολίτη, αλλά σε αυτόν ο οποίος θα φτάσει και στο τμήμα συχνά. Και θα πρέπει να τον φυλάξουν μέχρι να πάει στο δικαστήριο. Και πόσο συχνά εκπαιδεύεται. Και πόσο συχνά εκπαιδεύεται. Επανεκπαιδεύεται. Για να μπει κάποιος στην αστυνομία θα πρέπει να έχει λευκό ποινικό μητρό και μπαίνει μέσω πανελληνίων εξετάσεων ή με αντικειμενικά κριτήρια ως ειδικός φορός ιστοριοφύλακας. Κατόπιν, μάλλον για να μπει επιπλέον, περνάει και ψυχολογικά τεστ για να κρίνουν οι έμπεροι ψυχολόγοι των πολυγιατρίων της αστυνομίας αν είναι ικανός να εισέλθει στην αστυνομία. Σωστό. Κάποιοι στην πορεία παρεκτρέπονται. Αυτοί που παρεκτρέπονται, παρεμβαίνει ο νόμος και πέρα από τον νόμο παρεμβαίνει και το πειθαρχικό δίκαιο, όπως σας είπε. Οι Έλληνες αστυνομικοί ελέγχονται ανά πέμπτο έτος όλοι, κάθε πέντε χρόνια, αν είναι ικανοί να φέρουν όπλα, αλλά και ποια είναι η ψυχολογική τους, η εν γέννη συμπεριφορά τους και η ψυχολογική τους κατάσταση. Ίσως αυτά τα τεστ πρέπει να γίνουν πιο συχνά. Εγώ θα συμφωνήσω μαζί σας. Κοιτάξτε κύριε Χαρδαβέλα, τα τελευταία χρόνια είδαμε ότι έχουμε αύξηση της διαφθοράς γενικά στο δημόσιο, αλλά και μια επιθετικότητα που εκφράζεται μέσα από την κοινωνία με πολλούς τρόπους. Και όπως σας είπα, η αστυνομία είναι ένα κομμάτι της κοινωνίας. Άρα και εκεί βλέπουμε ότι υπάρχουν κάποιοι δείχτες που είναι ανησυχητικοί όσον αφορά τη διαφθορά, αλλά και την αυτελεσία. Τώρα, αυτές οι κακές συνθήκες που επικρατούν σε ορισμένα τμήματα, που είναι άθλιες συνθήκες, και οι ελλείψεις που υπάρχουν για την δραστηριότητα, για τη δράση των αστυνομικών, είτε σε περιπολικά, είτε σε μηχανές κλπ. Πόσο επηρεάζουν αυτό που λέω, το πρόβλημα της συμπεριφοράς της κακής των αστυνομικών. Και τα ωράρια. Νομίζω είναι ένα ξεχωριστό πράγμα. Άλλο οι ελλείψεις. Υπήρχαν πολλές ελλείψεις, ειδικά την εποχή των μνημονίων. Τώρα έχουν διορθωθεί κάποια πράγματα. Όμως αυτό δεν έχει να κάνει με την συμπεριφορά ενός ανθρώπου. Έχει να κάνει με την προσωπικότητά του. Έχει να κάνει με τα βιώματα που έχει. Δεν αλλάζει κάτι από την άλλη κοινωνία. Δηλαδή, ένας άνθρωπος που μπει στην αστυνομία και έχει ελλειπή προσωπικότητα, έχει προβλήματα, έχει βιώματα άσχημα που δεν έχουν καταγραφεί μέχρι εκείνη τη στιγμή με παραβατική συμπεριφορά, έχει λευκό ποινικό μητρό. Μπορεί μετά να παρουσιάσει τέτοια δείγματα διαφθοράς αλλά και άσχημη συμπεριφορά σε ό,τι έχει να κάνει με τη συμπεριφορά του με τον πολίτη. Εκεί λοιπόν είναι οι μηχανισμοί αυτοί που σας είπα, το πειθαρχικό δίκαιο, αλλά και το ιστορικό υποθέσεων που επεμβαίνουν και με γρήγορες συνοπτικές διαδικασίες. Κοιτάξτε, σε κάποιες περιπτώσεις που τρέχει μια ποινική δίκη, η πειθαρχική δίκη μπορεί να χρειάζεται να τρέξει παράλληλα. Ίσως αυτό θεωρεί ο έκριτος καθηγητής ο κ. Αλεβιζάτος, που έχω διαβάσει αυτή την έρευνα. Νομίζω ότι είναι παλιότερη έρευνα. Ναι, ναι. Όμως προσπαθούμε στην αστυνομία, ο οργανισμός της αστυνομίας προσπαθεί να αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα που όντως υπάρχει και είναι ένα πρόβλημα. Όσο έχει να κάνει δηλαδή με τη διαφθορά, την εν γέννη συμπεριφορά των αστυνομικών, αλλά και ελεγκτικούς μηχανισμούς που θα προλάβουν κάποια πράγματα και θα ξεκαθαρίσουν την ήρα από το στάρι. Πάντως το ίδιο πρέπει που λέει και ο Αλεβιζάτος, λέει και ο συνήγορος του πολίτη, ο κ. Ανδρέας Ποτάκης, ότι ο Εθνικός Μηχανισμός Διεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας συχνά επιστρέφει υποθέσεις στην Ελλάς, καθώς οι διοικητικές εξετάσεις κρίνονται ανεπαρκείς. Οι περισσότερες αναπομπές, 68% το 2021, αφορούν περιστατικά προσβολής της σωματικής ακεραιότητας, υγείας των αναφερομένων, λέει ο συνήγορος του πολίτη. Ξέρετε ότι τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια σύνδεση των περιστατικών που εξετάζονται από την ποινική αστυνομία με τον συνήγορο του πολίτη. Δηλαδή, επεμβαίνει ο συνήγορος του πολίτη, έχει το δικαίωμα να επέμβει στα περιστατικά, ενημερώνεται για όλα τα περιστατικά. Ακριβώς. Και παρεμβαίνει, και όταν βλέπει ότι δεν υπάρχουν γρήγορες διαδικασίες ή κάποιες υποθέσεις πέφτουν στα μαλακά, μπορεί να τις φέρει πάλι στην επιφάνεια.
Εγώ θεωρώ ότι υπάρχει έλεγχος, υπάρχει τιμωρία όσο αφορά το προσωπικό που παρεκτρέπεται, αλλά ίσως θα πρέπει να τρέχουν λίγο πιο γρήγορα οι πειθαρχικές διαδικασίες πολλές φορές. Κατάλαβα. Γιατί υπάρχει αυτό. Μπορεί δηλαδή η πειθαρχική δίκη να τρέξει ανεξάρτητα από την ποινική. Πάντως, θέλω κάτι τελευταίο να το ρωτήσω. Πρέπει να το δούμε αυτό. Όλα αυτά τα νέα παιδιά που βλέπουμε στις μηχανές επάνω ή στα περιπολικά να τρέχουν από εδώ και από εκεί, να βάζουν σε κίνδυνο τη ζωή τους, έτσι. Υπάρχει πια μια εγκληματικότητα πολύ μεγάλη και αυξημένη, ιδιαίτερα στην Αθήνα. Πυροβολούνε, Καλάζνικοφ και υπόκοσμος φοβερός κλπ. Αυτά είναι οι άνθρωποι. Τι μισθούς έχουν, τι πληρώνονται, γιατί 800. Είναι ένα άλλο θέμα επίσης πολύ σοβαρό. 800 ευρώ και 800. Είναι αυτό που λέει η κυρία Νεμοδουρά. Οι μισθοί των αστυνομικών είναι χαμηλοί. Έχουμε υποστεί 11 μειώσεις στους μισθούς μας από το μνημόνιο. Δεν έχουν γίνει οι διορθώσεις που έπρεπε να γίνουν, που έγιναν σε άλλους. Δηλαδή ένας αστυνομικός τι μισθό έχει, κύριε Καλιαμάνη? Κοιτάξτε, ένας κύριος αστυνομικός παίρνει 700-800 ευρώ. Ένας αστυνομικός που έχει 10 χρόνια υπηρεσίας και πάνω, μαζί με τα νυχτερινά και τα πενθήμερα, με το ζόρι φτάνει 850-900 ευρώ. Με τα νυχτερινά και την πενθήμερα όμως. Με υπερεργασία. Με υπερεργασία που πολλές φορές δεν πληρώνεται. Γιατί ο αστυνομικός δεν έχει ωράριο. Ο εξοπλισμός, υπήρχε πρόβλημα μέχρι πρότινες λόγω του μνημονίου. Ξέρετε ότι στα αστυνομικά τμήματα δεν υπήρχε καν ούτε χαρτί ούτε κόλλες Α4. Τώρα έχει διορθωθεί λίγο αυτό. Οι αστυνομικοί βοήθησαν πολύ από το υστέρημά τους και μπόρεσε ο οργανισμός αυτός και παρέμεινε σε καλά επίπεδα, γιατί πληρώναν από την τσέπη τους τα λάδια των αυτοκινήτων, των πλησιακών αυτοκινήτων, τα λάστιχα, πολλές περιπτώσεις. Και αυτός ο οργανισμός στάθηκε όσο γινόταν ψηλά στα χρόνια του μνημονίου. Να ρωτήσω κάτι. Ορίστε. Η υπέρβαση καθήκοντος πολλές φορές, που είναι βέβαια απότοκο των συνθήκων κάτω από τις οποίες δουλεύουν, σας έχει απασχολήσει σαν ομοσπονδία? Κοιτάξτε, το έχουμε πει πολλές φορές ότι είναι πολύ εύκολο να περάσεις μια λεπτή δυσδιάκριτη γραμμή που είναι η υπηρεσία από την αυθαιρεσία. Είναι πολύ εύκολο να το περάσει την ώρα που επιχειρεί ο αστυνομικός, ειδικά ο αστυνομικός της πρώτης γραμμής. Ναι. Όμως δεν έχει κανένα δικαίωμα. Ο αστυνομικός πρέπει να έχει μια κέρυη προσωπικότητα, να μπορεί να διακρίνει το σημείο αυτό που θα πρέπει να σταματήσει και να μην περάσει την κόκκινη γραμμή. Σωστά. Υπάρχει ένα ζήτημα που έχει να κάνει με την επιχειρηματική δραστηριότητα του αστυνομικού, γιατί ο αστυνομικός κυνηγάει το έγκλημα. Πολλές φορές δέχεται επίθεση. Αντιμετωπίζει περιστατικά που ανεβάζουν την αδρεναλίνη του και μπορεί να κάνει το λάθος. Πιο εύκολο από οποιονδήποτε άλλο που κάνει μια δουλειά η οποία δεν έχει κίνδυνο, δεν πρέπει να αμυνθείς, δεν πρέπει να συλλάβεις, γιατί δεν γίνεται καμία σύλληψη χωρίς βία. Σωστά. Εκτός αν ο ελεγχόμενος παραδοθεί και πει ότι εγώ πάρει χειροπέδες. Είμαι εδώ. Λοιπόν. Πολλές φορές όμως υπάρχει δυσκολία σε αυτό και είναι δυσδιάκριτη γραμμή. Πρέπει όμως ο αστυνομικός να γίνει κέρυη προσωπικότητα και να ξέρει πού να σταματάει. Και αυτό έχει να κάνει με την εκπαίδευση που είπατε προηγουμένως. Πρέπει η εκπαίδευση να γίνει πιο συστηματική για να μπορούμε να μην έχουμε, ή μάλλον να γίνουμε μια καλύτερη αστυνομία χωρίς αυθαιρεσία. Κύριε Καλιαχμάνη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία μας. Να είστε καλά. Να είστε καλά, κύριε Χαρδαβέλα. Γεια σας. Βεβαίως υπάρχει το σκοτεινό κομμάτι της αστυνομίας. Το λέμε και το ξαναλέμε. Πρέπει να χτυπηθεί, πρέπει να αντιμετωπιστεί. Αλλά παιδιά, με 700 ευρώ το μήνα δεν ζει κανείς πια στην Ελλάδα. Όχι να βάλεις το σώμα σου και τη ζωή σου μπροστά. Γιατί πρέπει να πάει να συλλάβεις τον κακοποιό, ο οποίος μπορεί πρέπει να αντιδράσει. Πρέπει να τρέξεις να τον συλλάβεις. Πρέπει να τρέξεις να τον συλλάβεις, να έχεις δυνάμεις. Να έχεις... Αυτά όλα με 700 και 800 ευρώ, όταν έχεις και οικογένεια να ζήσεις, δεν γίνονται.
Δεν τους δικαιολογώ, τους κακούς αστυνομικούς, αλλά είναι ένα θέμα πολύ μεγάλο. Κυρία, διότι ένας που πληρώνεται με 700 ευρώ και έχει ανάγκες οικογενειακές και πρέπει να φροντίσει το παιδί του που μεγαλώνει και δεν έχει γάλα να του πάρει, είναι πολύ ευάλωτος στον άλλον που θα τον πλησιάσει για να τον χειραγωγήσει. Και αν θέλετε, ίσως θα έπρεπε και στις θέσεις που υπηρετούν, θα πρέπει να τους εναλλάσσουν. Υπάρχουν θέσεις πιο εύκολες και θέσεις πιο δύσκολες. Έτσι. Θα πρέπει να γίνεται εναλλαγή των υπηρετούντων. Σωστά. Γιατί έτσι θα τους δώσει και τη δυνατότητα να ξεκουραστούν, αν θέλετε, και να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν και το επαγγελματικό τους περιβάλλον. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Καθυστερήσαμε πάρα πολύ να πάμε σε διαφημίσεις σήμερα. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά συνεχίζουμε με την κυρία Ιάννα Μοδουρά, αλλά και έχουμε επαφή, θα έχουμε μία επαφή και για το θέμα της Black Friday. Πλησιάζει 25 Νοεμβρίου. Χαρά σε Ευαγγέλια για όσους έχουν λεφτά να πάνε να ψωνίσουν. Πάμε λοιπόν σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Είμαστε λοιπόν και πάλι κοντά σας, φίλες και φίλοι. Πριν προχωρήσουμε στην περίφημη Black Friday, 25 Νοεμβρίου είναι, εννοείται ότι θα ανοίξουν τα μαγαζιά με πολύ φθηνές τιμές, με προϊόντα τα οποία μπορεί να αγοράσουν οι καταναλωτές σε καλύτερες τιμές από ό,τι είναι σήμερα. Και θα μιλήσουμε σε λίγο με τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιά, τον κύριο Καπράλο. Θέλω να πω στην κυρία Νεμουδουρά κάτι και να τη ρωτήσω τι συμβαίνει. Έχω πάρα πολλά παράπονα, κυρία Νεμουδουρά, από ανθρώπους οι οποίοι πάνε στα φαρμακεία, ζητάνε κάποια φάρμακα που τα χρειάζονται και δεν τα βρίσκουν. Υπάρχει δηλαδή μεγάλη έλλειψη φαρμάκων. Πού οφείλεται αυτό και γιατί γίνεται? Κοιτάξτε, όντως είναι αληθές αυτό. Υπάρχει έλλειψη περίπου 400 συσκευασμάτων. 400, είναι πάρα πολλά. Πρωτοτύπων και γενοσύμων, για να είμαστε ειλικρινείς, τα οποία μάλλον, από ό,τι φαίνεται, γίνονται παράλληλες εξαγωγές. Γιατί είναι πιο ακριβά έξω η τιμή μεγαλύτερη. Ακριβώς. Φεύγουν προς Βουλγαρία και Κύπρο και εν συνεχεία προς τις υπόλοιπες χώρες. Θεωρώ ότι θα πρέπει να γίνει ένας πολύ μεγάλος έλεγχος, να δούμε τι φεύγει έξω. Αυτό το ακούω χρόνια. Έχουν πρόβλημα και οι φαρμακοποιοί χρόνια. Και οι ασθενείς ότι και οι γιατροί. Ότι τα φάρμακα από το εργοστάσιο φεύγουν κατευθείαν στο εξωτερικό και λέμε έλεγχος. Αφού μπορεί να γίνει έλεγχος. Αφού εννοείται γίνεται έλεγχος στην εξαγωγή αυτών των φαρμάκων, στο Απτελωνία, παντού. Βάσει νομοθεσίας, η κάθε χώρα πρέπει να έχει ένα συγκεκριμένο αριθμό φαρμάκων. Ναι. Από αυτά λοιπόν δεν υπάρχουν και φεύγουν έξω. Θα πρέπει να ελεγχθεί. Τον τελευταίο καιρό έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Οι τιμές εδώ στα φάρμακα είναι χαμηλότερες. Γίνονται οι λεγόμενες παράλληλες εξαγωγές. Πρέπει να ελεγχθεί. Και δεν έχουμε μόνο των πολυεθνικών, να το πούμε, φαρμάκων. Έχουμε και των γενοσύμων. Που σημαίνει ότι πραγματικά η ελληνική οι Έλληνες, η πατρίδα μας έχει πρόβλημα στο φάρμακο. Και σε φάρμακα πολύ κοινά. Φάρμακα δηλαδή σημαντικά της καθημερινότητος. Λείπουν και οι φαρμακοποιοί δίνουν αγώνα για να εξασφαλίσουν στους ασθενείς που έχουν συνταγογραφημένη συνταγή για να παραλάβουν το φάρμακό τους. Εκεί... Και να σας πω και κάτι, χρόνια νοσήματα. Ναι. Νοσήματα για το αναπνευστικό, νοσήματα για το καρδιαγγειακό, νοσήματα για τα μάτια. Έχουμε έλλειψη των φαρμάκων του γλαυκώματος, που αν ο άλλος δεν πάρει το φάρμακο του γλαυκώματος θα τυφλωθεί ή άλλα πράγματα. Το έχω βιώσει και εγώ αυτό το θέλει πρόβλημα. Λίγο προσοχή, γίνεται ένα συνεχώς αγώνας. Πει, ο φαρμακοποιός μου λέει ότι πες μου τι θέλει να πάρω τηλέφωνο, να περιμένουμε τρεις μέρες, να μας έρθει. Ακριβώς, και δεν το ακριβώς. Έχουμε λέει. Και δυστυχώς πάρα πολλοί άνθρωποι μου παραπονιούνται αυτό ότι δεν έχουν φάρμακα. Κοινά φάρμακα, κοινά, ναι, φάρμακα, όχι σπάνια φάρμακα, κοινά. Λοιπόν, πρέπει να γίνεται έλεγχος επιτέλους πώς φεύγουν αυτά τα φάρμακα, ας έχουμε εμείς αυτά που χρειαζόμαστε και ας διώξουν μετά γίνεται τι άλλο θέλουν. Γίνεται ένας μεγάλος αλλά όχι αγώνας. Πρώτα έξω και μετά βλέπουμε τι γίνεται εδώ. Λοιπόν, είπαμε 25 Νοεμβρίου έχουμε την περίφημη Black Friday. Έχω μερικά στοιχεία που έχουν ενδιαφέρον από την Index Ελλάδα 2022,
είναι ένας φορέας που έχει κάνει μια έρευνα πώς θα ψωνίσουν οι Έλληνες τώρα που μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία και έχουμε και την Black Friday μπροστά μας. Λοιπόν, το 67% θα κάνουν, λέει, αγορές μόνο σε εκπτωτικό γεγονός. Δηλαδή θα περιμένουν είτε εκπτώσεις είτε Black Friday το 67% για να πάνε να ψωνίσουν. Ωραία. Το 53% θα δαπανίσουν τα ίδια με την προηγούμενη χρονιά. Με το 2021 δηλαδή, 2021-2022. Που πήγανε χάλια τα μαγαζιά. Ήτανε, δεν κάνανε πράξεις σχεδόν. Το 53% λοιπόν θα δαπανίσουν τα ίδια χρήματα για αγορές όπως την προηγούμενη χρονιά. Το 15% από αυτό το 53% που θα ψωνίσουν θα διαθέσουν περισσότερα χρήματα, το 24% λιγότερα, το 37% θα πάνε στα μαγαζιά και θα ψάξουν αυτό που θέλουν επί τόπου και το 10% μόνο θα ψωνίσει διαδικτυακά. Γιατί ο άλλος θέλει να δει τι θα πάρει και θέλει να δει και τις τιμές. Και όχι μόνο αυτό. Κάνει και μια έρευνα εκείνη την ώρα και λέει: α, αυτό το μαγαζί έχει τόσο, το άλλο έχει τόσο. Επίσης, να πούμε ότι σε αυτό το διάστημα, σε ένα χρόνο, μειώθηκε το εισόδημα των καταναλωτών κατά 34%. Μεγάλη μείωση. Και το 70% ξοδεύουν λιγότερα από πέρσι σε προϊόντα όχι πρώτης ανάγκης. Δηλαδή το 70% ξοδεύουν λιγότερα μόνο για προϊόντα πρώτης ανάγκης, όχι για παραπάνω αγορές. Όπως είναι η διατροφή και όλα αυτά, η απαραίτητη ένωση. Λοιπόν, έχουμε στο Skype τον κύριο Καπράλο, τον πρόεδρο του Υπουργού Συλλόγου Πειραιά. Καλησπέρα κύριε Καπράλε. Καλησπέρα κύριε Χαρδαβέλα και Άννα Μοδωρά. Καλησπέρα στους τηλεθεατές μας. Τώρα, όταν λέμε Black Friday, 25 Νοεμβρίου, τι μπορεί να περιμένει ο κόσμος? Μείωση των τιμών, εμφάνιση προϊόντων η οποία από στόκ τα βγάζετε. Τι ακριβώς θα συμβεί? Καταρχήν ήταν πολύ ενδιαφέροντα τα στοιχεία τα οποία δώσατε και πριν στον πρόλογό σας, γιατί περιγράφουν ακριβώς πώς έχει η κατάσταση. Και μάλιστα τα νούμερα τα οποία αναφέρατε πριν, το εντυπωσιακό είναι ότι είναι πολύ πιο έντονα στην Ελλάδα από ό,τι είναι στην υπόλοιπη Ευρώπη. Το γεγονός, ας πούμε, που αναφέρατε πριν, ότι 2 στους 3 Έλληνες περιμένουν ένα σπουδαίο εκπτωτικό γεγονός, δεν αντιστοιχεί αυτό το ποσοστό στον ευρωπαϊκό μέσο όρο, που είναι περίπου 1 στους 2. Όσον αφορά λοιπόν το τι είναι το Black Friday. Το Black Friday είναι καταρχήν μια καθιερωμένη κατάσταση. Φέτος είναι στις 25 του μήνα, γίνεται πάντα η τελευταία Παρασκευή του Νοεμβρίου. Φέτος την περιμένουμε, για να είμαστε ειλικρινείς, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς θα είναι η πρώτη φορά όπου θα έχουμε αυτό το γεγονός χωρίς να έχει προηγηθεί το 15ήμερο των διάμεσων εκτόσεων. Θυμίζω ότι αυτό το 15ήμερο, πρώτον το 15 Νοεμβρίου, δεν θα το βρούμε πλέον μπροστά μας. Καταργήθηκε ο δεσμός των διάμεσων εκτόσεων, όπως και αυτό το πρώτο 15ήμερο του Μαΐου. Άρα λοιπόν, οι καταναλωτές θα έλεγα ότι έχουν από τώρα στο μυαλό τους στοχεύσει εκείνη την ημέρα, όπως αντίστοιχα και οι επιχειρήσεις. Από τη μία μεριά υπάρχει ανάγκη για μια έντονη ρευστότητα και από την άλλη μεριά των καταναλωτών υπάρχει μια έντονη ανάγκη για να καλυφθούν κάποιες ανάγκες. Πρώτης ή δεύτερης επιλογής, αλλά σίγουρα να καλύψουμε όσο να τον περισσότερες ανάγκες σαν καταναλωτές. Άρα λοιπόν είναι μια μέρα σημαντική για μας. Θεωρώ ότι θα είναι μια μέρα όπου θα έχουμε πολύ έντονο αυτό που ονομάζουμε πολυκαναλικό εμπόριο, δηλαδή θα γίνει μια μίξη έρευνας και από το διαδίκτυο αλλά και από τα φυσικά καταστήματα. Ίσως να προηγηθεί και τις προηγούμενες μέρες μια έντονη κινητικότητα. Εγώ μάλιστα καλώ τους καταναλωτές να ερευνήσουν πάρα πολύ καλά για να μπορέσουν να έχουν τις καλύτερες δυνατές τιμές. Θεωρώ ότι οι συνάδελφοι εκείνη την περίοδο θα κάνουν μια πολύ καλή επιθετική πολιτική προκειμένου να μπορέσουν να προσελκύσουν τους πελάτες στα καταστήματά τους. Όμως θα μου επιτρέψετε να πω ότι αυτή την περίοδο που συζητάμε και έχουμε σχεδόν ένα μήνα ακόμα, θα ήθελα μόνο να εξηγήσω για ποιο λόγο έχουν σταματήσει οι ενδιάμεσες εκτόσεις. Οι ενδιάμεσες εκτόσεις έχουν σταματήσει και μπορεί κάποιος να τους φοβίζει αυτό και να λένε: α, δεν έχουμε εκτόσεις, δεν θα πάμε να ψωνίσουμε. Πράγμα το οποίο αποδείχθηκε και στην έρευνα το οποίο αναφέρατε πριν. Όμως δεν είναι έτσι. Γιατί έχει παράλληλα απελευθερωθεί ο θεσμός των προσφορών. Άρα έχουμε ουσιαστικά όλο το χρόνο τη δυνατότητα να βρούμε πολύ καλές τιμές στα προϊόντα τα οποία επιθυμούμε.
Με κατάλληλη έρευνα μπορούμε να βρούμε και να καλύψουμε τις ανάγκες μας, γιατί υπάρχει μια έντονη ανάγκη από τις εμπορικές επιχειρήσεις να κρατήσουν τους καταναλωτές κοντά στα καταστήματα. Και αυτό πότε το καταφέρνεις? Όταν δίνεις πολύ καλή ποιότητα και πολύ καλή τιμή όλο το χρόνο, όχι μόνο μία μέρα ή δύο μέρες το χρόνο, αλλά κάθε μέρα. Γιατί είναι μια καθημερινή μάχη αυτή που δίνουν οι επιχειρήσεις για να μπορέσουν να επιβιώσουν. Υπάρχουν δύο θέματα τώρα για την περίφημη Black Friday της 25 Νοεμβρίου. Το ένα είναι τι τιμές θα βρουν οι καταναλωτές, σε ποιο βαθμό θα είναι χαμηλότερες. Το άλλο θέμα που μου το έχουν πει αρκετοί είναι ότι κάποιοι έμποροι, κάποιοι καταστηματάρχες βρίσκουν την ευκαιρία στις λεγόμενες Black Friday να βγάλουν όλη την παλιατσούρα, δεν είναι. Ότι σκάρτο έχει απομείνει στις αποθήκες και το βγάζουν στην αγορά. Θέλω λοιπόν πάνω στα δύο θέματα αυτά να μου δώσετε τη δική σας απάντηση, κύριε Καπράλε. Καταρχήν, στην συγκεκριμένη μέρα την τιμητική τους έχουν κυρίως τηλεκτρονικά, μετά μπαίνει η μόδα ή άλλα ή τη σπιτιού κτλ. Εκεί λοιπόν υπάρχουν συγκεκριμένα περιθώρια κέρδους και υπάρχουν πολύ, πολύ συγκεκριμένοι δρόμοι που μπορεί να ακολουθήσει μια επιχείρηση. Αυτό που γίνεται είναι να μπορούμε να ρευστοποιήσουμε με το δυνατόν γρηγορότερο τρόπο. Ασφαλώς αυτό που αναφέρατε, προηγούμενα αποθέματα, αλλά και αυτή τη στιγμή ό,τι άλλο καινούργιο υπάρχει που μπορεί να μπει σε έκπτωση θα μπει, να είστε βέβαιος, και θα δούμε πολύ σημαντικές εκπτώσεις. Θα ήθελα όμως να επισημάνω ότι σε κάποια προϊόντα είναι σχεδόν αδύνατο να δείτε εντυπωσιακές διαφορές στις τιμές. Γιατί στην προσπάθεια την οποία κάνουν οι εμπορικές επιχειρήσεις να κρατήσουν χαμηλά τις τιμές όλο το προηγούμενο διάστημα, για το λόγο που ανέφερα, δηλαδή να κρατήσουμε τους καταναλωτές κοντά μας, έχουμε απορροφήσει μια τριπλή, θα έλεγα, πίεση. Η μία πίεση είναι του μεταφορικού κόστους που έχει διπλασιαστεί έως πενταπλασιαστεί σε κάποιες περιπτώσεις. Το δεύτερο είναι μία σημαντική διαφορά στις ισοτιμίες των νομισμάτων που σε σχέση με το 2019 η διαφορά δολαρίου με ευρώ έχει οδηγήσει μια αύξηση σε απόλυτη τιμή σχεδόν 20-25% κάποια προϊόντα. Και το τρίτο είναι το κόστος απόκτησης των προϊόντων από το χοντρεμπόριο, που με το κύμα των ανατιμήσεων που όλοι ξέρουμε και βιώνουμε, είναι επίσης πολύ ψηλά και έχουμε ξεπεράσει το διψήφιο νούμερο. Άρα λοιπόν βλέπετε ότι αυτές οι τριπλές ανατιμήσεις δεν έχουν περάσει στο καταναλωτή στην τελική τιμή που αυτή τη στιγμή βλέπουμε στα καταστήματα στο ακέραιο. Έχουν απορροφηθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό. Άρα λοιπόν σε κάποιες περιπτώσεις είναι σχεδόν αδύνατο να δείτε προσφορές που θα φτάνουν το 50% και θα ξεπερνούν το 50%. Σε κάποιες όμως περιπτώσεις θα το φτάσουν και το ξεπεράσουν. Κάτι τελευταίο. Η έρευνα αυτή που έγινε από την Index Ελλάδα 2022, όπως ανέφερα λίγο πριν, λέει ότι το 53% των καταναλωτών θα ξοδέψουν, θα κάνουν αγορές στα ίδια επίπεδα όπως πέρυσι και πρόπερσι. Δύο χρονιές που δεν πήγαινε καθόλου καλά. Άρα λοιπόν, εάν το 53%, δηλαδή οι μισοί και πιο περισσότεροι από τους μισούς, ξοδέψουν τα ίδια χρήματα, θα έχουμε τα ίδια προβλήματα. Ναι, αυτό είναι μια κουβέντα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο λιανεμπόριο σε όλη τη χώρα, αλλά υπάρχει και η ίδια κουβέντα στο λιανεμπόριο σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ένας πληθωρισμός ο οποίος είναι διψήφιος αυτή τη στιγμή σχεδόν σε όλες τις χώρες της Ευρώπης, φτάνοντας σε ένα ιστορικό υψηλό τα τελευταία 20-30 χρόνια, καταλαβαίνετε ότι δεν αφήνει πολλά περιθώρια αισιοδοξίας για αυτό το χειμώνα. Άρα λοιπόν, ερχόμαστε σε μια συνέχεια δύο πολύ δύσκολων προηγούμενων ετών, λόγω της πανδημίας τότε βέβαια, λόγω άλλων θεμάτων τώρα, που πραγματικά μας κάνει να κρατάμε μικρό καλάθι. Και μας κάνει να κρατάμε μικρό καλάθι για όλα αυτά τα οποία συζητάμε, για όλα αυτά τα οποία ξέρουμε. Θεωρώ όμως ότι με στοχευμένες κινήσεις θα μπορέσουμε να κρατήσουμε τους καταναλωτές κοντά μας, γι' αυτό και επιμένω και το ξαναλέω, ότι δεν πρέπει ο κόσμος να φοβάται να επισκεφτεί τα καταστήματα, να κάνει έρευνα αγοράς, να έχει εμπιστοσύνη στις ελληνικές επιχειρήσεις, να επιλέγει αυτό που ο ίδιος πιστεύει ότι είναι καλό και καλύπτει τις ανάγκες του, αλλά να επισκέπτεται τα καταστήματα, ακόμα και όταν δεν θέλει να αγοράσει, για να κάνει την έρευνα αγοράς, για να μπορέσει να έχει την καλύτερη γνώση όλο τον χρόνο. Σωστό. Να ρωτήσω κάτι. Καταρχήν, αν τα προϊόντα αυτά που αγοράζονται μπορούν να αλλαχθούν. Ναι, ασφαλώς μπορούν να αλλάχθουν. Μπορούν. Γιατί υπάρχει μια. Και δεύτερον, μήπως δυνατότητες μεγαλύτερων εκτόσεων έχουν οι μεγάλες επιχειρήσεις και αυτό είναι εις βάρος των μικρών καταστημάτων, τα οποία περιμένουν να ζήσουν όλο το χρόνο. Σωστό.
Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή η αγορά λειτουργεί με βάση τον ανταγωνισμό. Άρα λοιπόν, εγώ δεν διαχωρίζω ποτέ τις μικρές με τις μεγάλες. Θεωρώ ότι ο υγιής ανταγωνισμός βοηθά τελικά τον καταναλωτή. Αντίθετα, θα πω ότι οι μικρές επιχειρήσεις είναι αυτές οι οποίες τονώνουν τον ανταγωνισμό, καθώς είναι αυτές οι οποίες μπορούν να απορροφήσουν κάποια πάγια έξοδα που κάποια μεγάλη επιχείρηση δεν μπορεί να τα απορροφήσει. Άρα λοιπόν, σε κάποιες περιπτώσεις η μικρή επιχείρηση είναι πιο ευλίγιστη, σε κάποιες περιπτώσεις όχι. Στο σύνολο όμως της αγοράς, αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να υπάρχουν πολλές καλές και υγιείς επιχειρήσεις, γιατί αυτό οδηγεί προς όφελος του ανταγωνισμού και τελικά του καταναλωτή. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι μία μάχη που γίνεται κάθε μέρα μέσα στο εμπόριο. Εμείς έχουμε μάθει να παλεύουμε. Δεν μας φοβίζει ο μικρός ή δεν μας φοβίζει ο μεγάλος. Αυτό που μας φοβίζει μόνο είναι δυσκολίες οι οποίες ξεπερνούν τα δικά μας μέτρα, τα εμπορικά ή τα ανθρώπινα. Αυτό είναι μόνο το οποίο μας προβληματίζει και αυτό που προσπαθούμε να ξεπεράσουμε. Κύριε Καπράλη, ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία μας και αυτή τη φορά. Να είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Είναι μερικοί φίλοι σε αυτή την εκπομπή που τους έχω επιλέξει, που είναι αυτό που λέω μόνιμοι πελάτες. Έτσι. Καλά, δεν μιλάμε τώρα για την βοηθό μου, για τη συνεργάτητά μου. δεν μιλάμε για τη δημοσιογράφο, γιατρό και συνδικαλίστρια και όλες αυτές τις ιδιότητες που έχει με την κυρία Νομιλόνη. Μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι τους βγάζουμε συχνά, όπως ο κ. Καπράλος. Λοιπόν, τώρα ξέρω ότι θέλετε να μιλήσετε με την κυρία Νομιλόνη για θέματα υγείας, εμβολίων και κορονοϊού κλπ. Και γρήπης. Και γρήπης. Λοιπόν, πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, το τελευταίο, και αμέσως μετά τα τηλέφωνα ανοίγουν για εσάς, ήδη είναι ανοιχτά δηλαδή, το 211-1860-001, να επικοινωνήσετε με την κυρία Νομιλόνη. Πάμε. Εδώ είμαστε λοιπόν για εσάς, φίλες και φίλοι, με την κυρία Νομιλόνη. Ξεκινάμε με τον κύριο Δημήτρη, τον πρώτο μας τηλεθεατή που θα κουβεντιάσουμε. Καλησπέρα, κύριε Δημήτρη. Ο κύριος Δημήτρης από την Ηλιούπολη. Ο κύριος Δημήτρης από Ηλιούπολη μας άφησε. Έκλεισε το τηλέφωνο. Θα προχωρήσουμε παρακάτω. Θα υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι θέλουν να μιλήσουν σήμερα. Θα τους ακούσουμε στη συνέχεια της εκπομπής, διότι κάθε φορά υπάρχουν και αυτά τα τεχνικά προβλήματα που συνδέσουν κλπ. Πριν πάμε όμως πάλι στους Μπάμπης, του Κορυδάλλου. Καλησπέρα κύριε Μπάμπη. Ναι, καλησπέρα σας κύριε Χαρδαβέλα. Γεια σας. Καλησπέρα κύριε Νεμουδουρά. Καλησπέρα. Ήθελα να κάνω μια ερώτηση με την κυρία Νεμουδουρά, θέλω να μιλήσω. Σας ακούω. Έχω κάποιο πρόβλημα με τη γυναίκα μου. Έχει κάνει μόνιμη κολοστομία, είχε καρκίνο στο έντερο. Και περάσαμε κάποια επιτροπή από τα ΚΕΠΑ. Λοιπόν, είναι μία ο εισηγητικός φάκελος, είναι ένας. Έτσι. Περάσαμε δύο φορές. Τη μία φορά μας είχαν βγάλει 77% αναπηρία. Την άλλη φορά μας βγάλανε 67% την δεύτερη φορά. Και τώρα μας βγάλανε 65%. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα, δηλαδή με έναν εισηγητικό φάκελο να βγαίνουν διαφορετικές? Κοιτάξτε, θα σας πω, δεν είναι το εισηγητικός φάκελος. Τα νοσήματα που έχουν σχέση, όπως είναι τα νεοπλάσματα, το πρώτο διάστημα, τα πρώτα δύο χρόνια, ο πρώτος χρόνος εξαρτάται το νόσημα, έχει άλλο ποσοστό αναπηρίας. Μετά, όσο περνάνε τα έτη της νόσου, που πρωτοεμφανίστηκε η νόσος, και δεν έχει υποτροπή, τότε το ποσοστό πέφτει. Αρκεί να σας πω κάτι απλό, ότι μία λευχαιμία τον πρώτο χρόνο μπορεί να έχει 80% και τον επόμενο χρόνο, εφόσον δεν έχει υποτροπή, να έχει 25%. Η αφαίρεση, το νεόπλασμα του νεφρού, παραδείγματος χάρη, έχει 67% τον πρώτο χρόνο και τον επόμενο χρόνο, εφόσον δεν έχει υποτροπή, το ποσοστό πέφτει ραγδαία. Να ρωτήσω, δηλαδή, είναι βάση νόμου, τα ποσοστά βγαίνουν με τον υφιστάμενο νόμο, τον λεγόμενο ΚΕΒΑ. Ναι, ναι, να ρωτήσω, η μόνιμη κολοστομία δεν είναι αναπηρία 67%? Η μόνιμη κολοστομία έχει ένα συγκεκριμένο ποσοστό, όχι μεγάλο, και προστίθεται στο νόσημα που τη δημιούργησε. Αν έχουν περάσει χρόνια από τότε που δημιουργήθηκε η κυρία νόσος για την οποία έκανε κολοστομία, μικραίνει.
Έχει μόνιμο, ένα κάποιο ποσοστό μόνιμο, αλλά πέφτει το ποσοστό της νόσου. Μάλιστα. Θέλω να το ξέρετε. Κύριε Μπάμπη, και ευχαριστούμε πολύ που μας πήρατε. Δεν αδικούνται οι άνθρωποι. Δεν αδικούνται. Δεν είναι θέμα υποκειμενικής άποψης ενός γιατρού ότι θα του μειώσω την... Είναι νόμος, είναι προφανώς μια... Και πάει με την έκβαση της νόμου. Ακριβώς. Της νόσου. Διότι άλλο την πρώτη χρονιά ο που τα πράγματα είναι... Ο πρώτος, δεύτερος χρόνος είναι άλλο πράγμα. Ο δεύτερος, ο τρίτος, όταν προχωρήσουμε σε θεραπείες κλπ. Είναι ότι υπάρχουν, μειώνεται. Ακριβώς. Και υπάρχουν και νοσήματα, θέλω να το ξέρει ο κόσμος, που έχουν υψηλό ποσοστό και εφόρου ζωής. Ναι. Που είναι συγκεκριμένα. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η ερώτηση που έκανε ο κ. Μπάμπης και η απάντηση είναι επίσης ενδιαφέρουσα. Πάμε Περιστέρη στον κύριο Σπύρο. Καλησπέρα κύριε Σπύρο. Καλησπέρα κύριε Χαρδαβέλα και καλησπέρα κύριε Μοδουρά. Καλησπέρα. Θέλω να σας κάνω δύο ερωτήσεις. Ναι. Η μία ερώτηση είναι για το θέμα του κορονοϊού που έχει βγει και το καινούργιο βόλιο, το επικυρωμένο για το τύπο Ομικρόν που πιάνει την κυρία τη νέα παράλλαξη. Και βγήκε μια ενημέρωση ότι έχει βγει, λέει, και ο κορονοϊός με τύπου Q. Η μετάλλαξη δεν είναι ακριβώς μετάλλαξη, είναι παραλλαγή της όμικρον 4, όμικρον 5, ο Q1 και ο Q11. Στην Ελλάδα δεν έχουμε πολλά κρούσματα τέτοια. Και από ό,τι φαίνεται... δεν μπορούμε ακόμα να μιλήσουμε. Δεν ξέρουμε τι γίνεται με το εμβόλιο. Προφανώς το επικαιροποιημένο μπορεί να το επηρεάζει. Εκείνο που παίζει πολύ σημαντικό ρόλο είναι η ανοσία, οι δυνατότητες αντιμετώπισης του οργανισμού της ιώσεως αυτής. Δεν είναι όμως πιο επικίνδυνος ή τουλάχιστον δεν έχουμε στοιχεία σήμερα ότι είναι πιο επικίνδυνος η παραλλαγή Q1 ή Q11. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Πολύ θετικό. Και η δεύτερη ερώτηση να σας κάνω είναι για το θέμα του κορονοϊού που είπανε ότι όσοι έχουν, λέει, νοσήσει έχουν 4-5% γύρανση σε καρδιά, στο καρδιακό, στους πνεύμονες, στα νεφρά. Ακούστε. Αυτό υπάρχει ένα διαχωρισμός σχετικά με τους εμβολιασμένους. Όχι, οι νόσεις... Όχι. Θα σας πω τώρα για να το ξέρει και ο κόσμος. Σίγουρα έχουμε μιλήσει και από εδώ πάρα πολλές φορές από την εκπομπή ότι πάρα πολλοί οι οποίοι περνάνε COVID, είτε ήταν εμβολιασμένοι είτε δεν ήταν, αλλά νόσησαν, παρουσιάζουν το λεγόμενο long COVID σύνδρομο, το οποίο στον καθένα μπορεί να έχει, είναι μικρό το ποσοστό βέβαια, αλλά έχει και κάποιο αντίκρισμα. Σε άλλους έχει έναν βήχα μόνιμο, σε άλλους επηρεάζει, κάνει μια μικρή σκλήρινση, ίνωση κάποιων αγγείων. Σε άλλους κάνει νευρολογική συμπτωματολογία. Αναπνευστικά προβλήματα. Αναπνευστικά, ένα βήχα παρατεταμένο μπορεί όχι να έχουν. Όχι αναπνευστικό. Όχι ανεπάρκεια. Τουλάχιστον σε βαθμό τέτοιο που... Ναι. Βλέπουμε ότι το πρώτο διάστημα είναι πιο έντονο τα συμπτώματα του long COVID. Σταδιακά με τα χρόνια, βέβαια δεν έχουμε και πολύ μεγάλη ακόμα εμπειρία, γιατί 2 χρόνια, 2,5 είναι, παρουσιάστηκε σε ένα ποσοστό 2-3-4%. Το έχουμε. Δεν ξέρουμε όμως αν θα είναι μόνιμο. Mm. Γιατί είναι μικρό το διάστημα. Εκείνο που έχει σημασία και εγώ θα ήθελα να ξέρει ο κόσμος είναι τα άτομα τα οποία τους έχει αφήσει κάποιο σύμπτωμα και μιλάμε είτε νόσησαν γιατί ήταν εμβολιασμένοι είτε νόσησαν γιατί δεν ήταν εμβολιασμένοι, γιατί το είδαμε και στις 2 κατηγορίες των ατόμων. Καλό είναι να προσέχουν γενικώς το επίπεδο της υγείας τους, να μην κουράζονται πολύ, να ενυδατώνονται, να προσφεύγουν στο γιατρό τους με κάποια συμπτώματα. Αυτό καλό είναι, να μην κάνουν καταχρήσεις, ξέρω εγώ, του ινοπνεύματος ή του τσιγάρου ή ουσιών διαφόρων διατροφικών κτλ. Δεν είναι όμως σε σημείο που κάποιος που έχει νοσήσει να φοβάται ότι, ξέρεις, εγώ έχω πρόβλημα. Ναι. Δηλαδή πρέπει ο κόσμος πλέον να ζήσει, να ξεφύγει από το φόβο ότι «Α, πέρασα, ποιος ξέρει τι θα μου κάνει ή τι μου έκανε». Αυτή η απάντηση είναι, κύριε Σπύρο, μου ευχαριστώ πολύ που μας πήρατε. Σταδιακά πάντως τα συμπτώματα φτιάχνουν. Να σας πω λοιπόν, κύριε Σεκή, και να το πω και στην κυρία Νεμουδουρά, ότι εγώ πριν από 4-5 μέρες έκανα το επικαιροποιημένο. Ναι. Καλά δεν έκανα. Ναι. Πολύ ωραία. Θα πάω τις επόμενες μέρες να κάνω και τις αντιγρήπης.
Τις γρήπεις όσο πρέπει να το κάνουν. Έχω κάνει όλα τα εμβόλια, έχω περάσει και COVID σε πολύ ελαφριά μορφή όμως, γιατί είχα κάνει τα εμβόλια και τώρα νιώθω μια χαρά, έχω κάνει το επικαιροποιημένο. Εγώ θα έλεγα, κύριε Χαρδαβέλα, ότι το εμβόλιο της γρήπης είναι συγκεκριμένες οι ομάδες, το ξέρουν οι γιατροί. Ναι. Πρέπει ο κόσμος που είναι πάνω από 60 ετών, τα άτομα τα οποία έχουν νοσήματα του αναπνευστικού, του καρδιαγγειακού, που έχουν διαβήτη, που έχουν παχύσαρκία, να κάνουν το εμβόλιο της γρήπης. Μάλιστα. Το εμβόλιο της γρήπης. Τώρα, εάν θα χρειαστεί να κάνουν το επικαιροποιημένο ή όχι, εξαρτάται... Η άνω των 60. Η άνω των 60, εξαρτάται πότε πέρασαν COVID, ναι. τι τους... Πότε έκαναν την πρώτη αναμνηστική ή τη δεύτερη και νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να το συζητήσουν με τον γιατρό που τους παρακολουθεί. Μάλιστα. Για το κυρίως χρόνιο νόσημά τους. Πάμε σε άλλα μήνα. Αλλά της γρήπης όμως, σε κάποιες περιπτώσεις που το συνιστά ο γιατρός και συνταγογραφείται το φάρμακο. Ναι. Το αντιγρυπτικό εμβόλιο δεν δίνεται χωρίς συνταγή. Και πρέπει να γίνει αυτές τις μέρες μέχρι τέλος του μήνα. Και να προσέξουν να μην έχουν ίωση όταν θα το κάνουν. Okay. Πάμε σε άλλα μήνα στην κυρία Μαρία. Καλησπέρα, κυρία Μαρία. Καλησπέρα, κύριε Καρδαβέλα. Γεια σας. Θέλω να μιλήσω με τον γιατρό. Ορίστε. Θέλω να πω το πρόβλημα που έχω. Ναι. Έχω βάλει πριν το Πάσχα μπαλονάκια στο δάνειο και τώρα πληγώνουν τα πόδια μου, ματώνουν τα πόδια μου, σπάνε φλέβες, κάνουν καρουμπαλάκια και φωνάνε. Γιατί το κάνει αυτό το πράγμα? Κοιτάξτε, έχετε βάλει στέντ στις αρτηρίες, όχι στις φλέβες. Δεν ξέρω, στο Ζάνο με πήγανε και μου έκαναν μπαλονάκια. Σας κάνουν μπαλονάκια. Κάτι είχατε αρτηριοπάθεια. Εάν θα πρέπει να επανέλθετε, να δούνε λιγάκι την κατάσταση των φλεβών, όπως το περιγράφετε, ίσως χρειαστεί να πάρετε και κάποια αγωγή. Θα πάτε να σας δουν. Μάλιστα. Αυτή είναι η απάντηση. Και να κάνετε και κάποιο τρίπλεξ. Κυρία Μαρία, πηγαίνετε να σας δούνε, γιατί να το αντιμετωπίσετε με ιατρική γνωμάτευση. Πάμε στην Καλυθέα. Μπορεί να είναι κάτι άλλο, να μην έχει σχέση μπορεί με είναι το κάτι άλλο. Θέμα. Γι' αυτό που πρέπει να πάτε σε έναν γιατρό. Ναι, ναι. Να σας εξετάσει τώρα. Πάμε Καλυθέα στον κύριο Βαγγέλη. Καλησπέρα, κύριε Βαγγέλη. Καλησπέρα, κύριε Χαρδαβέλα. Γεια σας. Έχω να σας πω. Μ' ακούτε? Ναι, βέβαια. Καλησπέρα, κύριε Χαρδαβέλα. Καλησπέρα. Από Καλυθέα, Βαγγέλης. Έχω να σας πω ότι όταν έχεις γιατρό την κυρία Ναμοδουρά, δεν θα πάρεις ποτέ τίποτα. Γιατί είναι γιατρός με λεπτομέρεια εις βάθος. Γεια σας, Βαγγέλης Λεζέρου. Γεια χαρά. Εγώ έχω διαπιστώσει πόσο ικανή δημοσιογράφος είναι. Τώρα γιατρός δεν την έχω χρειαστεί ακόμη. Σα ελπίζω να μην την χρειαστώ. Δυνατή γιατρός. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Βαγγελία. Όταν εξετάζει, όταν δίνει φάρμακα, δίνει να σε γιατρέψει εις βάθος. Ωραία. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Πάμε στην Ηλιούπολη, στον κύριο Δημήτρη. Κοιτάξτε, κύριε Χαρδαβέλα, ο γιατρός μου φίλου να θεραπεύει τον ασθενή. Καλησπέρα. Ακούμε. Λοιπόν. Ορίστε. Καλησπέρα. Το είπαμε. Καλησπέρα. Μαζί με την παρέα. Ορίστε, ακούω. Λοιπόν, με τη γιατρό θέλω να μιλήσω. Σας ακούω. Έχω ένα πρόβλημα. Ναι, έχω ένα πρόβλημα και παιδεύω με 5 μήνες και ακόμα με παιδεύει. Τι είναι αυτό? Λοιπόν, Δημήτρη, κύριε Δημήτρη, έχω ξανασπέντε. Τον Απρίλιο μήνα, έκανα τα εμβόλια. Έκανα τα 2 εμβόλια και τις γρήπης. Τις γρήπης το εμβόλιο δεν το κάνατε τον Απρίλιο? Όχι, το είχα κάνει το λεωτό, αλλά και εκείνο. Και μετά από 2 μήνες το είχα κάνει, λέω. Ναι, εντάξει. Τον Απρίλιο έκανα. Λοιπόν, ορίστε. Έκλεισε. Έκλεισε η γραμμή. Τι, το πρόβλημα ποιο ήταν, είχε κάνει το... Είχε κάνει τα 2 εμβόλια πέρυσι τον Απρίλιο. Δεν ξέρω, τα υπόλοιπα δεν μας είπε. Τα ξαναλέμε. Πάμε Πειραιά στην κυρία Έλενα. Καλησπέρα, κυρία Έλενα. Εδώ οφείλουμε να πούμε. Ορίστε. Ακούμε. Έχω πλήρως εμβολιαστεί και έχω όμως πολύ έντονα συμπτώματα long COVID. Υπάρχει να βοηθηθώ?
Πολύ έντονα συμπτώματα. Εξαρτάται τι συμπτώματα βέβαια έχετε. Θα γίνεται αντιμετώπιση των συμπτωμάτων. Δηλαδή, αν έχετε μια νευρολογική σημειολογία, θα μιλήσετε με τον νευρολόγο να σας δώσει κάτι, με τον παθολόγο σας να σας δώσει κάτι. Εξαρτάται τι έχετε. Δεν σας άκουσα. Ναι, με τις επιμέρους ειδικότητες εννοείται. Ναι, να αντιμετωπίσετε, να βοηθηθείτε για το σύμπτωμα που σας άφησε το long COVID. Εξαρτάται τι έχει αφήσει. Ξέρετε, μετά νιώσα που έκανα τα εμβόλια. Γιατί όλοι οι γνωστοί μου που δεν τα κάνανε δεν έχουν τέτοια συμπτώματα. Και ακόμη και αυτοί που νοσήσανε, νοσήσαν πολύ λαφριά. Εγώ και νόσησα βαριά και συμπτώματα long COVID έχω. Νομίζω δεν ξέρω αν ήταν η καλή επιλογή ο εμβολιασμός. Θα μου επιτρέψετε λοιπόν να σας πω ότι επειδή σαν εσάς υπάρχουν και κάποιοι άλλοι, θα απευθυνθείτε ανάλογα με τα συμπτώματα που έχετε για να τα αντιμετωπίσετε, για να αισθανθείτε καλύτερα. Τι συμπτώματα έχετε, κυρία Έλενα? Ό,τι περιλαμβάνει COVID, παθολογικά, νευρολογικά, εκτός από ψυχολογικά. Μάλιστα. Ωραία. Θα απευθυνθείτε στον παθολόγο σας. Και εν συνεχεία μπορεί να χρειαστεί να συνεργαστεί με τον νευρολόγο για να αντιμετωπιστούν αυτά. Έτσι. Βλέπουμε, όπως είπαμε και προηγουμένως, μπορεί να συμβούν. Όμως βλέπουμε ότι παίρνοντας κάποια θεραπεία για να αντιμετωπιστεί το σύμπτωμα και όσο περνάει ο χρόνος, αυτά βαίνουν βελτιούμενα και μειούμενα δηλαδή. Αυτή είναι η απάντηση, κυρία Έλενα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μην σας πιάνει αγωνία και πανικός. Μην στεναχωριέστε και μην πανικοβάλλεις. Θα πάτε σε έναν γιατρό, του πείτε τα συμπτώματα, θα σας πει αυτό τι πρέπει να κάνετε. Κάνετε τις κατάλληλες εξετάσεις. Αντιμετωπίζονται αυτά, αντιμετωπίζονται. Και φαρμακευτικά αντιμετωπίζονται. Πάμε λοιπόν και στη Νέα Σμύρνη, στην κυρία Μέρη. Καλησπέρα, κυρία Μέρη. Καλησπέρα. Ορίστε. Ναι, κύριε Χαρδεβελά. Ναι, ναι. Να πω το γιατρό. Έχω κάνει και τα 4 εμβόλια. Μάλιστα. Και αυτόν τον μήνα που μας έρχεται θα κάνω το 5ο. Το επικαιροποιημένο. Ορίστε. Το επικαιροποιημένο είναι το 5ο. Ναι, ναι, ναι. Αισθάνομαι εδώ και κανένα μήνα τώρα πως είμαι κουρασμένη. Φταίνε τα εμβόλια, λέτε. Κοιτάξτε, όχι. Θα απευθυνθείτε στο γιατρό σας, ναι, να κάνετε κάποιες εξετάσεις. Ναι. Να δείτε καταρχήν τι εννοούμε κούραση. Η κούραση που δεν ακολουθείτε από εργαστηριακό έλεγχο παθολογικό μπορεί να είναι ακόμα και από υπερένταση, από άγχος, από. Θα απευθυνθείτε στο γιατρό να κάνετε τις εξετάσεις που πρέπει και μετά κάντε, εφόσον σας το κρίνει ο γιατρός σας, ναι, το επικαιροποιημένο εμβόλιο. Αυτό είναι το πιο σωστό. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μας πήρατε και να πω και εγώ να συμπληρώσω δύο κουβέντες με την κυρία, από την κυρία Νεμοδουρά. Δεν σας συμβουλεύουμε να κάνετε ενέργειες, ξέρετε, χωρίς να ρωτάτε έναν γιατρό ή να συμβουλεύεστε έναν γιατρό. Είναι πολύ επικίνδυνη όλη αυτή η ιστορία. Να αποφασίζετε εσείς, χρειάζομαι αυτά τα χάπια ή αυτή τη θεραπεία ή να μην πάω στον γιατρό ή έχω αυτό. Πάντοτε με τη συμβουλή και με την υποδείξεις του γιατρού. Και κάνω και μία έκκληση. Μην παίρνετε φάρμακα χωρίς να σας τα χορηγήσουν. Είναι βασικό, βασικό. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ, κύριε Μοντουρά. Και εγώ σας ευχαριστώ. Και εσάς ευχαριστώ. Τα πούμε αύριο στις 9.30. Καληνύχτα.